Πρώτη φορά συμμετέχω σε αγώνα δρόμου. Είναι και ο πρώτος αγώνας δρόμου street long jump που γίνεται στην Ελλάδα. I really, really love competing here in Greece. You know, the music, the crowd, the atmosphere here on the street, I get the right feeling to jump. Competing with Miltos Tentoglou, it's always nice. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά και από το σκηνικό όλο του, που είναι χολιγουδιανό, είναι σκηνικό ταινίας, και από την προσέλευση του κόσμου. Νομίζω ότι πραγματικά σήμερα θα γραφτεί ιστορία. Οι μέρες θάλασσας ολοκληρώνονται σήμερα με ένα πραγματικά mega event, με τον Μίλτο Τεντόγλου εδώ μπροστά από το εμβληματικό για όλους μας Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ, ακόμη πιο μεγάλο και ακόμη καλύτερο. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βρέθηκαν σήμερα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις φορείς της πόλης μας που συνέδραμαν για την πραγματοποίηση των ημερών θάλασσας. Greek crowd is just something else. They love track, they love long jump, and we love to compete in that kind of environment. So now we're cheering for Milto and other guys, and we're like a whole big family now, so it's getting personal. Ο λόγος που χαίρομαι περισσότερο είναι ότι ο Δήμαρχος και ο Δήμος Πειραιά τίμησε ένα τόσο μεγάλο αθλητή αυτή τη στιγμή, και τον τίμησε όχι με ένα έπαθλο, τον τίμησε με έναν αγώνα. Τον τίμησε γιατί κέρδισε την τιμή. Χρυσός Ολυμπιονίκης, ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής. Ένα μεγάλο, ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Μίλτο Τεντόγλου! Ήταν γεμάτο με κόσμο και παιδιά. Έχω βγάλει φωτογραφία με τους μισούς σίγουρα, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που δούλεψε για να γίνει αυτό, που δούλεψε όλο το βράδυ για να στηθεί. I was here yesterday in the evening, and the street was like normal, just with cars all the time, and suddenly everyone disappeared, and they just started to build up everything. It was crazy to see. And when I woke up today, the track was like almost done, and I could see they fill up the sand. So it was really cool. I always feel amazing when I win, but this is special because Greek crowd is always amazing, always so supportive, and now the competition is in the street, which makes it even more special. So I'm glad to be here, and I hope to come again next year. Οι θεατές εδώ ήταν πολύ ενεργοί και προτούσαν όλα τα παιδιά. Και αυτό πιστεύω όχι βοήθησε, αλλά έκανε την ατμόσφαιρα ακόμα καλύτερο, και το εμάς που αγωνιζόμαστε ακόμα καλύτερο. Εγώ δεν είμαι άτομο του κόσμου γενικά, δεν είμαι αυτός που ζητάει παλαμάκια και θα παίξει με τον κόσμο τόσο πολύ, αλλά αφού άρεσε σε μένα, θα άρεσε και στους άλλους. Εγώ, να ξέρετε, προσπαθώ να είμαι πάντα ο εαυτός μου, σε οποιαδήποτε περίσταση, οποιοδήποτε και είναι μπροστά μου. Θα πω πάντα αυτά που θέλω και θα φερθώ όπως θέλω. Ο τσιμός είναι μέσα στο αίμα, είναι μέσα στον Πειραιά. Και εμείς σαν αθλητές, εγώ σαν αθλητής, πρώην αθλητής, στηρίζω πάντα αυτά τα γεγονότα. Δεν είναι ένας,
εδώ στον Πειραιά. Είναι όλα αυτά ένα αποτέλεσμα μιας προσπάθειας μιας μεγάλης ομάδας. Όλη η πορεία μας μέχρι σήμερα σαν Δημοτική Αρχή έχει δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πειραιά είναι ο πιο ζεστός Δήμος στην Αθήνα. Εδώ είναι πρέπει να το κάνουμε και γι' αυτό η θερμότητα την είδαμε στην κερκίδα και υποστήριξαν τόσο ζεστά τους αθλητές μας. Ήταν ένας φανταστικός αγώνας. Ήταν τρομερή χαρά και τιμή μου να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο event, καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Το κλίμα ήταν φοβερό, ο κόσμος ήταν φοβερός, η διοργάνωση ήταν απίστευτη και ελπίζω να γίνεται κάθε χρόνο πλέον. Ο στόχος μας ήταν πάντα να φέρουμε το στίβο κοντά στους πολίτες, έξω από το γήπεδο δηλαδή. Και μέσα από μια τέτοια διαδικασία το νομίζω ότι το καταφέραμε. Ναι, ήταν σημαντική μέρα για τον Πειραιά και για τον αθλητισμό, θα έλεγα. Είναι το πρώτος αγώνας μήκους που γίνεται εντός μιας πόλης, στο κέντρο μιας πόλης, εδώ στο εμβληματικό, μπροστά στο εμβληματικό δημοτικό μας θέατρο. Το χαρήκαμε, σημαντικές αθλήτριες και σημαντικοί αθλητές από όλο τον κόσμο. Νομίζω το χάρηκαν οι Πειραιώτες, πιστεύω ότι το χάρηκαν και τηλεοπτικά, επειδή υπήρξε live μετάδοση από το Μέγκα και όλοι οι Έλληνες. Και νομίζω ότι αυτού του είδους οι αγώνες πρέπει να προπλησιαστούν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον εμείς στον Πειραιά θα το κάνουμε, θα το πράξουμε. Αυτό θα γίνει ένας θεσμός, ο αγώνας θα γίνει ένας θεσμός πλέον ετήσιος. Αλλά πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν μέσα στην πόλη πάρα πολύ ωραίοι αγώνες τύπου και όχι μόνο.